Αχ, λοιπόν, εδώ είμαστε στην Αθήνα του 18, ενώ πριν από σχεδόν μισό αιώνα ένας άνθρωπος πατούσε στο φεγγάρι. Να τον ακολουθήσουμε με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δικού μας, του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου. Εδώ, στην Αλλη Διάσταση. Υπάρχουν βιογραφίες που οι ζωές των ηρώων δεν είχαν κάτι το ξεχωριστό, αλλά με ένα τολμηρό σκηνοθέτη μπόρεσαν να μεταμορφωθούν σε μικρά αριστουργήματα. Υπάρχουν επίσης βιογραφίες που προσφέρουν πλούσιο υλικό για κριτική ανάλυση, αλλά στη μεγάλη οθόνη επιλέγονται τα πιο αγιογραφημένα σημεία. Ο πρώτος άνθρωπος βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, σαν τον άνθρωπο που πλησιάζει τη σελήνη, αλλά ακόμα δεν έχει πατήσει σε στέρεο έδαφος. Ο Ντέμιαν Τσαζέλ, αποφεύγοντας τα ασφαλή μονοπάτια της τζαζ μουσικής αφήγησης, πηγαίνει σε αυτοσχεδιασμούς που απευθύνονται σε τζαζ δυναμική σκηνό με ανάλογη παιδεία και ανάγκη αλλαγής μέτρου. That maybe we didn't know about elements of his past we didn't know about, and also just try to really show really what those 7-8 years of his life were like, how hard it was, because I think we sometimes take for granted just how insanely difficult and dangerous the mission of the moon really was. Whiplash, La La Land, και τώρα First Man. Ο Ντέμιαν Τσαζέλ επιστρέφει στο φεστιβάλ του Τορόντο για να μας δώσει μια διαφορετική ταινία από τις προηγούμενες, λιγότερη μουσική, περισσότερη δράση και μια βιογραφία που όλοι θα θυμάστε. I think the greatest challenge of the film was knowing that Neil Armstrong's sons were going to see it, and you know they'll be seeing, you know, this is a film about their dad and their mom and them. It was like I said, it was like all handheld, like a documentary, and then suddenly I watched the movie and I'm like, whoa! It's massive and vast and beautiful, so mind-bogglingly beautiful. Ο πολυβραβευμένος μουσικός και συνεργάτης του για πολλά χρόνια και βραβευμένος με Όσκαρ, Justin Horowitz, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, απολογήθηκε για την παρεξήγηση που ήθελε τον ίδιο να έρχεται στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν για να διευθύνει μουσικά την παρουσία της ταινίας La La Land με ζωντανή ορχήστρα. Oh, I'm sorry. I don't know where that came from. I think because I conducted a couple, like I conducted the first one in Los Angeles, and then it went off to other countries and other cities. With a touring conductor, and I don't know that maybe there were miscommunications in some of the cities where they thought I was going to be going, but I only did the first one and then a couple later ones. But I'm sorry if people thought otherwise in Greece, but I'm very happy that you guys had the concerts come there, and I hope people enjoyed them. Η ταινία «Ο πρώτος άνθρωπος» ήδη προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ με τον καλεσμένο μου, τον Παύλο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο.